Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Καλά Αντώνη, εσύ. Καλά είμαι. Ε, προσπαθώ να πάρω λίγο μπρος μετά τις διακοπές. Ωραία. Ε, αυτά σε γενικές γραμμές. Ναι, και όπλως προσπαθώ. Στο yeah. ήταν περίεργο, περίεργο. Δεν ξεκουράστηκα καθόλου. Ε... Παρόλο, δηλαδή, παρόλο που τυπικά και πρακτικά ξεκουράστηκα, γιατί... Mm -hmm. Αυτό το στο ξανά έλεγα, Παρασκευή 22, τελειώνουμε το γύρισμα με τον Γιάννη, γυρίζω σπίτι ε, ξεκουράζομαι λίγο και μετά πιάνω να κάνω δουλειά με τη λογική να κλείσω όλες τις υποχρεωσεις έτσι mm -hmm. ώστε από το Σάββατο να με κλείαρα το Σάββατο 23 όπως και έγινε ε, άρχισα, βέβαια να τελειώσω τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ αλλά το, το να πάω όμω ήρεμο για ξεκούραση ναι, είναι καλό. Δεν, είναι κάτι το οποίο το κάνω έτσι χέρι Έγινε μια φορά και τελειώσαν όλα. Η μόνη κρεμότητα που είχε μείνει και αναγκαστικά θα γινόταν μετά ήταν όταν ο λογιστή θα μα έστελνε τι πληρωμέ, να πω μια μέρα, να τα πληρώσω όλα όπω και έγινε. Και τέρμα. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που θεωρητικά ξεκουράστηκα, ήταν λε και δούλευα και την προηγούμενη μέρα. Πρώτη φορά ζωή μου. Μάλλον έχω πατήσει στα 30. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο το πάτημα στα 30. Το έχω. μου έχει τύχει και εμένα αρκετέ φορέ. Νομίζω είναι δύο. δύο τα πράγματα. Πολλά είναι, αλλά. Δύο είναι αυτά τα οποία θα ξεχώριζε εσύ. Δύο θα ξεχώριζα, ναι. Το πρώτο είναι ότι μπορεί απλά να, να έχει καεί παραπάνω όπω πρέπει. Ναι. Μπορεί. Το οποίο πρέπει να το κοιτάξει. <laughs> <Σε, laughs> ε, 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 έχει σημασία αυτό γιατί πολλέ φορέ το, το νιώθω κι εγώ ότι φτάνει σε ένα τέρμα και μετά λε και, και λίγο ακόμα και λίγο ακόμα και μετά η μηχανή και η λάδι. Και όσο και η λάδι μηχανή, η φάση είναι πολύ ζώρικη μετά. Κάτι που να είναι ένα καλό παράδειγμα. Όταν τελειώνει βενζίνη και η λάδι μετά η μηχανή. Δεν ξέρω. Α, έλεγα όμω πω κάποιο τέτοιο. Θα βόλευε πάντω άμα δουλεύει έτσι ναι, το ναι, πράγμα. Ναι, ναι. Ε, Όπω ένα φοιτητή μα είχε πει ότι ο, ο μετασχηματιστή. Κρατάει ρεύμα. Του λάπτοπ επειδή έχει ποινία κρατάει ρεύμα μέσα. Κρατάει ρεύμα, είναι αληθέ αυτό. Αλλά δεν κρατάει ρεύμα το οποίο. Δεν, ο, δεν είναι αποθηκευμένο, είναι χρήσιμο. Ναι, ναι, ναι. Okay. Κρατάει. Ναι. Okay. Ξέρω εγώ για κάποια μιλισεκόν. Okay. Μέχρι να αποφορτιστούν τα ποινία. Για πες. Ε, οπότε αυτό είναι το ένα πράγμα, το οποίο αυτό είναι η αλήθεια δύσκολο το να, να το ξεπεράσει, mm. νομίζω. Δηλαδή το έχω πάθει δύο ή τρεις φορές, ή τουλάχιστον έχω αναγνωρίσει το έχω πάθει δύο με mm. τρει φορές, Και. δεν μετά θέλει, θέλει λίγο καιρό ή θέλει να βρει έναν ρυθμό καλύτερο mm. ή το, αυτό που εγώ κάνω συνήθω λάθος είναι ότι. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι κουρασμένο. Α, όχι, αυτό δεν το έχω καθόλου σαν πρόβλημα. Ναι, και πιέζω τον εαυτό μου πάνω στην κούραση. Όχι, δεν το έχω καθόλου. Και τη λέω ξεκουράστηκα μία εβδομάδα, δύο εβδομάδε, τρει μέρε, δεν έχει σημασία. Και... Νομίζω. Δεν ξέρω αν το είχαμε. σω το είχα κάποια στιγμή, αλλά από ένα σημείο και μετά, αφού το αρχίσαμε και δουλεύαμε στο Σόρσλερ, για κάποιο λόγο σε αυτό mm -hmm. ήμουν. Πάρα πολύ ειλικρινή με τον εαυτό μου, του πότε είμαι κουρασμένο. Εδώ θυμάμαι κιόλα. Ήταν ένα Χριστούγεννο το οποίο σε παλιά εγώ τα κατεβάζω όλα. Ε, Πω τι γίνει, ξέρω εγώ. Είναι, είναι καλύτερο γιατί άμα το δει σε βάθο χρόνου, OK, υπάρχουν κάποιε φορέ που δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρόσεξε. Ναι, αλλά είναι άλλο το. Ξέρω ότι είμαι κουρασμένο και ξέρω τι πρέπει να κάνω το έξτρα μίλι και όλο αυτό. Και άλλο το λέω στον εαυτό μου ότι δεν είμαι κουρασμένο, mm -hmm. όποτε κάθομαι και ασχολούμαι με μαλακίε. Γιατί με μαλακίε θα ασχοληθεί τότε. Σχήνιση. Είναι άλλο το είμαι κουρασμένο και δεν το παραδέχομαι και ασχολούμαι με ανούσια πράγματα, επουσιώδη τέλο πάντων. Και άλλο το είμαι κουρασμένο. Ναι. Και άλλο το είμαι κουρασμένο το ξέρω ότι είμαι κουρασμένο και ξέρω ότι πρέπει τώρα λίγο να σφίξω τα δόντια να το κάνω. Αυτό σου δίνει και έναν σκοπό να το πω σε ναι, ναι, μια, ναι, ναι. μια κατεύθυνση. Ε, το δεύτερο πράγμα, το οποίο εγώ δεν μπορούσα ποτέ να παραδεχθώ, είναι ότι χρειάζονται κάποιες φορές πιο μεγάλα κομμάτια διακοπών. Και όταν εννοώ μεγάλα κομμάτια, δεν εννοώ να πας, ε, ξέρω εγώ, ένα μήνα, αλλά μια εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή, σούκου με σούκου. Και ακόμα και η μία μέρα δουλειά, που λες θα το ανοίξω το λάπτοπ για δύο ώρες, θα το ανοίξω το ε. λάπτοπ για, ξέρω εγώ, μια ώρα, αυτό δεν είναι σαν διακόπτη. Δεν ξέρω πώ γίνεται αυτό. Mm. Δεν μπορώ να το εξηγήσω δηλαδή, με, με λογική. Μα αρχίζει. Μετά και. Μα αυτό δεν το κάνει. Έτ... δεν ανοίγει ποτέ λάπτοπ. Άμα το σκεφτεί, στο πίσω μέρο του μυαλού σου υπάρχει το ότι εγώ θα κάνω δουλειά. Έτ... τι ναι. ανοίγεις ανοίγει που. Τι... γιατί αυτό το. Έτσι κι αλλιώ ανοίγει επειδή έχει έννοια, by the way. Αυτό λέω και ότι... ακόμα και οι πληρωμέ δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορεί να ήταν μια έννοια η οποία δεν σε άφησε να χαλαρώσει μέχρι και τότε. Έχει δίκιο και θα σου πω γιατί. Και ποια ήταν εκεί. Έμενε κάθε μέρα και έβλεπε αν έχει έρθει το email του ναι. Λίξη. Και έπρεπε να του πω όταν είναι παίζουν να μπορώ να τα κάνω όλα. Ναι. Γιατί το να τα κάνω δεν με κούρασε. Όχι, αλλά η έννοια του τι ναι. έχει. Που μιλάμε τώρα για κάτι αστείο, ξέρω εγώ. Να πω μισή ώρα που μπορεί να είμαι υπερβολικό όταν λέω μισή ώρα. Ναι, ναι, ναι τίποτα αστείο. Και κάτι το οποίο είναι διεκπαιρεωτικό εντελώ. Δηλαδή δεν έχει αναδόμη, δεν έχει διαχειριστικό μέσα αυτό. paste. Αυτό εκεί, αυτό εκεί, αυτό εκεί, αυτό εκεί τέλο. Αυτό είναι. Δεν έχει κάτι πιο σύνθετο από αυτό. Οπότε αυτέ είναι οι δύο συμβουλέ. Η πρώτη είναι να, να προσπαθεί να φουγκραστεί τον εαυτό σου. Ναι. Και να δει ποια είναι η στιγμή που όντω είσαι κουρασμένο. Και μετά είναι η, η συνεχόμενη. Συνεχόμενη Δηλαδή φέτο, παρότι για τα δικά μου τουλάχιστον ε, δεδομένα, νομίζω πήρα αρκετέ μέρε, ειδικά μέχρι τώρα, πούμε, το ναι. τελευταίο τρίμηνο, το τράμινο. Δεν τι έχω πάρει συνεχόμενε, γιατί είχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και στην Νορβηγία. Ε, είχα Αν πει στον εαυτό. Ναι, ναι, στα, στα αεροπλάνα όλα δουλεύουν. Ναι, ρε, το ξέχασα αυτό. Για, γιατί όμω αυτό. Εκεί πέρα όμω αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί είχα πάει και είχα πει στον εαυτό μου ότι δεν θα είναι κάτι που κάποια στιγμή θα κάνω ή που δεν έχει περιορισμένο. Χρόνο. Είναι το αεροπλάνο. Είναι το αεροπλάνο. Ό, ό,τι γίνει εκεί. Έχει WiFi το αεροπλάνο, θα δουλέψω. Δεν έχει WiFi, θα δουλέψω. Δεν σου λέω ότι αυτό είναι καλό. Μαλακία είναι. Αλλά δεδομένων των συνθηκών και δεδομένων ότι εγώ ήθελα να δώσω μία-δύο ώρε δουλειά, δεν ξέρω πόσο είχα στο ταξίδι μέσα. Αυτό ο περιορισμό με έκανε και αισθάνθηκα καλά. Γιατί από τη μία είπε ότι θα βάλω έναν κόπο που πρέπει να βάλω. Γιατί δεν με παίρνει δυστυχώ ή ευτυχώ να, να το γλιτώσω αυτό. Και από την άλλη δεν μπορεί αυτό να επηρεάσει το υπόλοιπο ταξίδι. Ναι. Οπότε ήταν κάτι το οποίο δεδομένων των συνθήκων ήταν κάτι που με βοήθησε. Από την άλλη, δεν, ήταν, δεν βοήθησε τι διακοπέ να είναι συνεχόμενε. Mm. Γιατί πρακτικά είχα το πήγαινε, είχα το στη μέση ταξίδι. Αν αγγίζει και στη μέση του το το ταξίδι. Ναι, σωστά. Δικαιολογίε είναι τώρα όλα αυτά. Έτσι. Τώρα ναι. φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά αυτό σίγουρα θα βοηθούσε να είναι συνεχόμενο. Επίση, το άλλο πράγμα το οποίο εμένα με ξεκουράζει πάρα πολύ. Όσο για να ακούγεται, είναι το να έχω laptop μαζί. Γιατί, ναι, αυτό το δέχομαι. Και μένα με ξεκουράζει, γιατί ξέρω ότι άμα χρειαστεί, μου βγάζει μια έννοια βασικά. Ναι. Το ότι... Ναι, εννοείται αυτό. Όπω επίση το ότι θα μπω, μπορεί να μπω μία φορά τη μέρα, α πούμε, και να, Ο... να δω τα notification στο Slack. Με τίποτα. Φαουλ. Φαουλ, φαουλ, φαουλ. Λε, οκ. Θα σου πω. Θε να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό το θέμα. Μπορούμε να το πάμε και μέχρι τέλο. Μου αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, καταρχά, ε, δεν ξέρω αν είχα burnout, υπερκόπωση, αν είναι το ίδιο πράγμα ή οτιδήποτε. Γιατί αυτά είναι, χρειάζονται και μια διάγνωση από κάποιον ειδικό, ρε παιδί μου. Αλλά θα, θα πω ποια ήταν η κατάστασή μου όταν δεν έφτιανα το μικρόφωνο. Για πε, yeah, γιατί εγώ νομίζω ότι μόλι το χάλασε περισσότερο από το είσαι. Να τραθείς. Να τραθείς. <laughs> Εντάξει, όχι, σταμάτησε να κουνιέται. Λοιπόν, επί Σόρσλερ. Ναι ενώ βλέπαμε ότι το πράγμα δεν περπάταγε οικονομικά, ε, αυτό ήταν από τις πιο στρεσογόνες περιόδους της ζωής μου. Αν όχι πιο στρεσογόνα. Το τελευταίο εξάμεινο για μένα νομίζω ήταν το, το χειρότερο. Ναι. Ε, Ήτανε πραγματικά το να βλέπω τα χρήματα στο λογαριασμό επί τόσο καιρό να μειώνονται δεν είναι κάτι. Το οποίο εγώ τα αντέχω. Δηλαδή, και δεν είναι κάτι το οποίο. Και αυτό θα πω ότι. Άμα με ρωτήσει, πολύ καλά κάνω. Επειδή για μένα εταιρεία ίσον κέρδο. Mm -hmm. Διαφορετικά πάω να κάνω κάτι άλλο. Υπάρχουν άλλε δομέ. Αλλά για μένα, εταιρεία ίσω κέρδο. Να το πω διαφορετικά, 999.999 999, 999, το εκατομμύριο η εταιρεία είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιε άλλε φορέ που έρχεται η εταιρεία σαν μια μορφή να κουμπώ κάπου αλλού. Οκ, mm αγκέτητα, -hmm. okay, αλλά αυτό είναι κατά βάση. Λοιπόν, και by definition ένα κερδοσκοπικό οργανισμό. Αδιαμφισβήτητο. Το μόνο το οποίο. Παρότι και μένα δεν μου αρέσει αυτή η μορφή εταιρεία, αλλά για λόγους πληρότητα νομίζω καλό είναι να το αναφέρουμε, είναι ότι υπάρχουν και εταιρείε οι οποίε δεν μπορούν να βγάλουν κέρδο κάτω από έναν όγκο. Είναι στιμένε με αυτόν τον τρόπο. Α, ναι, αυτό εννοείται. Αλλά αυτό δεν τι κάνει λιγότερο κερδοσκοπικέ. Σωστά. Δηλαδή, αλλιώ είναι μία μη κερδοσκοπική Εμένα, οργάνωση. Τουλάχιστον, δηλαδή, επειδή και. Σωστά. Και by design. Δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει να τρέχουμε εταιρεία η οποία πηγαίνει από γύρω σε γύρω. Και μάλλον αυτό δεν είναι και καλό γενικότερα. Άκουγα χθε, by the way, ένα podcast ενό το έλεγε αυτό. Του Τζέιζον καλακάνει. Ο... Θα βάλω μια ονοτελία και θα πάω στο προηγούμενο αυτό που πήγαινα να πω είναι ότι μπορεί να βλέπει τα λεφτά να μειώνονται, ναι, αλλά να βλέπει κάποιο άλλο, κάποια άλλη μετρική να αυξάνεται. Για παράδειγμα, ε, και είμαι 100 ευρώ το μήνα. Ωραία. Ωραία. Και έχουμε 100 χρήστε. Mm. Τώρα και με 99 ευρώ το μήνα. Γιατί έχουμε 200 χρήστε. Δηλαδή βλέπει. Ben Rate. Ναι, οκ, okay, ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να βλέπει ε, κάτι ε, να μειώνεται. Σωστά. Και αναγκαστικά μια εταιρεία η οποία δεν μπορεί πριν του χίλιου χρήστε. Σωστά, σωστά, σωστά. να βγάλει χρήματα. Σωστά. Δεν υπή... Όχι, δεν υπήρχε φω στο τούνελ. Να το πω έτσι ξεκάθαρα. Ναι, σε εμά ήταν κάτι που. Οποίο... Μόνο, το μόνο φω στο τούνελ θα ήταν μια επόμενη επένδυση. Δεν θα ήταν φω στο tunnel. Θα ήταν απλά ένα κασλοϊκά, μεγαλύτερο τούνελ. Ναι, κασλοϊκά θα ήταν ένα φω στο δεν θα ήταν φω εκεί εμεί πηγαίναμε. Για, το cash flow, όχι για το σκοπό τη εταιρεία. Ναι, οκ. Okay. Για το Ωραία. πρόβλημα δεν, που δεν θα έγινε η εταιρεία. Οπότε. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι, εννοώ, ναι. Δεν λέω ότι. Ναι, Προφανώ. Μα το είχαμε Βασικά... συζητήσει και πάμε δεν το κάνουμε. Δεν έγκλεισε η εταιρεία. Όχι. <laughs> ε, η εταιρεία, ναι, είναι, η εταιρεία <laughs> είναι. είναι η εταιρεία είναι, κατσαρίδα. <laughs> ναι, 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 Είναι κατσαρίδα η εταιρεία. Ε, ήταν και μια περίοδο. Τεράστια παρένθεση. Και Ήταν μια περίοδο που η εταιρεία ήταν profitable από τι συνδρομέ, δεδομένου ότι εμεί δεν πέραμε μισθό. Δηλαδή, αυτό το κάποια στιγμή είπαμε, παιδιά, ο καθένα παιδί μου πρέπει να την παλέψει αλλιώ. Έχουμε περάσει φάση που τα λειτουργικά έξοδα τη εταιρεία. Μαζί με το λογιστή. Μαζί με το λογιστή. Βγαίνανε. 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 γιατί είχαμε credits. Ναι, ναι, δεν πληρώναμε servers και τέτοια. Δεν πληρώναμε servers. Mm. Και οι συνδρομέ βγάζοντα το λογιστή, το... το. γραφείο. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε βγάλει και το γραφείο. Ναι. Όχι, Ήταν, να σου πω, μπορεί να μην το βγάζανε το γραφείο, αλλά ήταν πολύ κοντά. Ήταν διαφορά τύπου που μπορεί να ανακαταστάρει. Και μπορεί να σου λέει και πολύ. Οκ. Okay, Οκ. Okay, πάω, πάω, γιατί, okay. γιατί είχαμε και, κανα, είχαμε και ένα B2B συμβόλαιο. Είχαμε ένα, ένα κάποιο μεγάλο. Ήταν, ναι. Λοιπόν. Οπότε πάμε πίσω. Αυτή η περίοδο. Και βέβαια έγινε profitable μαζί με λεφτά που παίρναμε κι εμεί όταν βάλαμε ναι. και άλλα συμβόλαια μέσα. Ναι ναι, 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 σωστά. Οπότε, άσχετο, βέβαια. Άσχετο. Οπότε πάμε πίσω. Αυτή ήταν μια πολύ στρεσογόνα Στρεσογόνο περίοδο για, μέ... περίοδος για μένα. Mm -hmm. Δηλαδή, για μένα, αν με ρωτήσει, ποια ήταν τα συμπτώματα που είχα πέραν τη πνευματική κόποση, δηλαδή ε, πάρα πολύ θολούρα, Μη δεν δια... Ο, όση διάβια νιώθω ότι έχω τώρα, δεν μπορούσα να τη διανοηθώ τότε ότι μπορώ να έχω αυτή τη διάβια. Λοιπόν, εκτό αυτού που είναι το πιο απλό, βράδυ ξύπναγα οι τρει-τέσσερι φορέ, ήταν στην πλάκα. Στην πλάκα τρει-τέσσερι φορέ και ένα που είχα εγώ ήταν έτρωγα. Πάρα πολύ αγχωτικά και τα και έβγαζα αυτέ. Οκ. Okay. Δηλαδή, ε, και α πούμε, ποια ήταν η στιγμή που είπα, Θα πάρω διακοπέ. Λοιπόν, και ήμουνα στην Οξφόρδη τότε. Ε, η φάση ήταν: Έτρωγα, ε, έβγαζα αυτά, έκανε δύο εβδομάδε να, να φτιάξει, ξαναδαγγονόμουνα ήμουνα συνέχεια, back to back. Δεν μπορούσα να φάω ήρεμα. Τρελό. Δ, 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 δεν μπορούσα να το ελέγξω. Και είμαι μια μέρα σε ένα μπαρ στην Οξφόρδη. Ένα μαλακισμένο Ισπανικό μπαρ. Ή τι μαλακισμένο. Φιλέ, δεν θα το ξεχάσω ότι μου φέρνουν μια μπύρα και πάνω πιω από το μπουκάλι δεν μου έχουν φέρει ποτήρι. Και όπω πήρα το μπουκάλι. Οι οποίοι το παίζανε και καλά, γιατί είμαστε χαλαροί, χτυπούσαν κάτι γάνια και καλά για να κάνω φασαρία και να χορεύω κόσμο. Okay, Είχαν τέτοιο okay, στιγμή, δηλαδή, Δεν okay. ήταν διδενιά έτσι. Δηλαδή. Και πάνω πιω από το μπουκάλι τη μπύρα και μου το παίρνει από το στόμα ο τύπο και μου φέρνει ένα ποτήρι που δεν μου είχε φέρει πριν. Ναι. Και μου το βάζει αυτό στο ποτήρι και μου λέει από εδώ θα πίνει. Μπιφ, ξέρει. Έσβησε. Πρέπει να πάω να ελέγξω. Πρέπει να πάω να Λοιπόν, και εκεί τέλο πάνω πάω τρώω ένα. Κάτι φιστίκια είχαν. Δεν θυμάμαι. Κάτι τσορίθο, κάτι μαλακίε τέτοιε. Και έρχομαι μια δαγκονιά, φιλέ. Δεν το... αυτό, έκανε ένα μήνα να γιάνει. Οκ. Okay. Ήταν πολύ Εντάξει, δηλαδή. Οπότε. Κάποια στιγμή μιλάμε, σου λέω θα πάρω δύο εβδομάδε διακοπέ τα Χριστούγεννα. Δεν ανοίξω τίποτα. Άμα ένα κλείσιμο πε, μου να το ξέρω. <σ studies at work> <laughs> 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 Έλα, πάρε, κλείσιμο. Ναι. Και απλά ναι, αυτό. Ήταν. Η καλη... Δεν έχω κάνει τόσο καλέ διακοπέ ζωή μου ποτέ. Ναι. Ποτέ δεν έχω κάνει. Δεν άνοιξα τίποτα. Μηδέν. Δεν ξέρω, να κάνει και τα λογιστικά. Δεν θυμάμαι. Ήταν τόσο. Γύρισα με τόση ενέργεια μετά από αυτό. Είναι... Μετά γυρίσα πολύ Μα τι... Μαλάκα, δεν πειράζει. Θα πάρουμε κάποια συμβόλαια, θα το κρατήσουμε, θα κάνουμε το και το. είχα γυρίσει να. Μια... Αυτό πρέπει να ήταν. 16 προ 17. Ένα χρόνο πριν κλείσουμε. Πριν, πριν κλείσουμε. Πριν σε κλείσουμε. Υστά, γιατί δεν κλείνουμε ποτέ. Κοίταξε, εκτό αυτού το προϊόν δουλεύει. Το προϊόν έχει συνδρομητέ. Πριν το παρατήσουμε, θα έλεγα. Είναι ο σωστό όρο. Πριν το παρατήσουμε από full time ενασχόληση. Ναι. Που και μετά κάναμε και λίγο σαπλά. Κάθε χρόνο έχουμε κάνει κάτι για το Sorcerer. Ισχύει. Το φέτος 20... θα κάνουμε. Θα ε, φέτος... <laughs> Όχι, δεν είναι ακόμα η ώρα. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Ε, φέτος θα το πάμε... Θα το πάμε χέτζνερ. Οκ. Okay. Θα κάνουμε open source τα images του Σόρσλερ που ήδη τα έχουμε κάνει ένα ωραίο με bake file. Ωραίο. Χωρίς λόγο. Δεν είναι χωρί λόγο. Ναι. Ήτανε... Από τα πιο yeah. ωραία πράγματα που ήταν να κάνει build all of this, καταρχά είναι πλέον ένα αρχείο το οποίο κάνει build. Ένα αρχείο <laughs> και κάνει build όλα τα images. Όλα τα images. So. Οπότε, δε, αυτό, δεν ξέρω αν ήταν burnout αυτό το πράγμα τέλο πάντων που, που πέρασα τότε. Ε, σίγουρα με στρέσαρε πολύ και σίγουρα οι συνεχόμενε διακοπέ που είπε, δηλαδή, για τώρα μιλάμε δύο εβδομάδε με τα Σαββατοκύριακα μέσα είναι πολύ. Ναι, <laughs> 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 για μένα είναι πολύ. <laughs> δε, δε, δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Mm -hmm. Ε, ήταν ε, 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 invigorating, αναζωογονητικό πάρα πολύ. Είναι, είναι, είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, και ε, ε, δεν ξέρω, έχω καταλήξει στο ότι για μένα νομίζω οι εννιά μέρες, δηλαδή σουκού με σουκού πρακτικά, ναι. είναι ίσως το πιο... Ε, μια καλή ισορροπία, δηλαδή που και που θα ρίξω ένα, ένα τέτοιο, ας πούμε, για να έρθω ναι. στα ίσα μου. Ε, για μένα το, το πρώτο burnout που δεν το κατάλαβα τύπου ένα χρόνο μετά ήταν όταν κλείσαμε, το χρόνο που κλείσαμε. Ναι. Δηλαδή... Το χρόνο που σταματήσαμε να full πολύ. Το time. χρόνο που σταματήσαμε... Μπράβο, πρέπει να έχουμε ένα ναι, disclaimer Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Ε, εκεί πέρα, γιατί... Πέρα από την... Νομίζω για μένα το μεγαλύτερο πράγμα στο burnout είναι η ψυχολογική κούραση. Mm. Δηλαδή έτσι το έχω δει εγώ. Δηλαδή δεν μου έχει τύχει ποτέ... Το burnout, πώ το λέμε στα ελληνικά, υπερκόπωση. Υπερκόπωση θα έλεγα. Επειδή δεν ναι. ξέρω αν είναι burnout Εξάτληση. όχι. Ναι, ναι. Εγώ το χρησιμοποιώ και αυτό με προσοχή. γιατί Δεν ξέρω αν είναι burnout. Αυτό που εγώ. Ναι. Καταλαβαίνω ε, με ναι. αυτόν τον τρόπο. Ναι, 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 ναι. Αν είναι κάτι άλλο ιατρικά, είναι κάτι άλλο ιατρικά. Αλλά εγώ έτσι το κατάλαβα. Τέλο πάντων, είναι από τι περιγραφέ που έχω ακούσει ναι, τα, να περιγράφουν, κοντινό, είναι ναι. το πιο κοντινό πράγμα. Και, και εμένα είναι πολύ κοντινό. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να. Τυχαίνει, α πούμε, για παράδειγμα, να είμαι νησταγμένο. Μπορεί να είμαι νισταγμένο για μια εβδομάδα, α πούμε. Είναι κάτι το οποίο είναι μικρό. Η πραγματική κούραση με την οποία, δηλαδή, εγώ εκεί πέρα δεν μπορώ να το επεξέλθω μετά, είναι όταν δεν μπορώ να πάρω μπρο με τίποτα. Δηλαδή, είμαι mm. εκεί και είναι λε και μου έχει βάλει, μου λε, γράψε πέντε γραμμέ κώδικα, και είναι λε και πρέπει να κάνω δεν ξέρω, το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε, είναι με σκέψη μπορώ να πάω και να σκρολάω τα email μου όλη μέρα. Δηλαδή βλέπω μια, μια φοβερή αναβλητικότητα η οποία είναι ένα κακό ναι, 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 ναι. Ο, καλά με το που εμφανίζεται είναι γερμός. Αλλά χαλός, εκεί πέρα χτυπάει κόκκινο και ο τρόπος που προσπαθώ να το αναγνωρίζω για να βλέπω ότι γιατί άμα θεωρώ ότι άμα το καταλάβεις όταν γίνει μετά είναι πολύ αργά. Δηλαδή ο τρόπος που θέλεις για να ξεκουραστείς μετά είναι πολύ πιο mm. πολύ. Το περιγράφω πάντα. Δεν ξέρω αν έχει. υπάρχει σίγουρα αυτό στο... Στο Zelda. Δεν ξέρω αν έχει παίξει Zelda, αν έχει δει να παίζουν Zelda. Θα, σου και... πω 20 χρόνια πριν, μπορεί να λέω και λίγο. Στο Zelda το καινούριο, δεν ξέρω. Στο, στο παλιό Ε, Αλλά γενικά σε πολλά παιχνίδια έχει, ε, για παράδειγμα, μία δύναμη η οποία σου επιτρέπει να τρέχει πιο γρήγορα. Ναι. Όταν εσύ την εξαντλήσει τελείω, μετά τρέχει πολύ πιο αργά μέχρι να ξαναγεμίσει. Α, ελά ρε! Wow. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλο παιχνίδι αυτό, αλλά είναι και με το που τελειώσει η ενέργεια. Δηλαδή, άμα εσύ για παράδειγμα αφήσει ένα μικρό ποσοστό, Ναι, με, δεν μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα ή τέλο να χρησιμοποιήσει. Αλλά τρέχει με την κανονική ταχύτητα. Αλλά έχει την κανονική ταχύτητα. Άμα λαχανιάσει. Είσαι εξαντλημένο. Είσαι εξαντλημένο για ναι. κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να γεμίσει πάλι αυτό το πράγμα. Σωστά. Το, πολύ καλό. το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ρεαλιστικό. ρεαλιστικό αυτό. Είναι το ίδιο πράγμα. Όταν φτάσει τον, εα... τον εαυτό σε μια εξάντληση, μετά θέλει πολύ περισσότερο χρόνο για να μπορέσει να γεμίσει ξανά. Mm. Και άρα, για μένα τουλάχιστον, είναι σημαντικό να καταλαβαίνω πότε ξεκινάω να, να πάω προ τα εκεί. Δεν λέω ότι πηγαίνω κάθε μήνα, ξέρω εγώ, ή κάθε τρίμηνο. Αλλά όποτε το νιώθω, να προσπαθώ να κόψω λίγο ταχύτητα ή να μου δώσω λίγο παραπάνω χρόνο ή να πάρω λίγε διακοπέ, ώστε να μην φτάσω στο σημείο αυτό. Γιατί μπορεί από το Σόρσλερ. Μπορεί να έκανα 9 μήνε να στρώσει. Δεν σου λέω ότι 9 μήνε ήμουν σκουπίδι τελείω, αλλά είχα ακόμα πλήρωνα φόρο πάνω σε αυτό. Εμένα, άμα με ρωτήσει, πόσο καιρό πλήρωνα φόρο μετά από αυτό, γιατί ναι, μεν ναι, ναι, γύρισα ορεξάτο για δουλειά, αλλά είχα, είχα όρεξη, αλλά η δημιουργικότητα και η διάβειά μου, εμένα, καταρχά διάβεια θα πω ότι δεν είχα την απέκτησα, το συνειδητοποιώ μετά, αλλά εμένα η δημιουργικότητά μου, εμένα έκανε χρόνια. Mm -hmm. Εμένα έκανε χρόνια. Να πω ότι φτάνει σε ένα σημείο που παίζω top πάλι. Εμένα έκανε χρόνια, σίγουρα. Εγώ πολλέ φορέ αισθάνομαι ότι δεν έχω φτάσει στα προ-source, <coughs> στα source, μάλλον επίπεδα. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Το σκεφτόμουν κι εγώ χθε που ξύπνησα το βράδυ. Γιατί σου λέω ότι ξύπνησα το βράδυ πάλι και σκεφτόμουν. Ε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Είναι εντελώ διαφορετική η κοινωνική ζωή πλέον. Δηλαδή, εμένα παλιά δεν. Ρε φίλε, ξύστη, δεν με νοιάζει. Θα ξύπναγα ό,τι ώρα ήταν, θα έκανα τη δουλειά. Οπότε ήταν, δούλευα 7, 7 μέρε την εβδομάδα, όποτε, όποτε κούμπονε δουλειά. Οποτε... Ε, πλέον δεν, δεν είναι ακριβώ έτσι. Mm -hmm. δηλαδή, είναι, είναι, πιο δομημένη η ζωή. <σχυ> είναι άλλε οι ανάγκε. Δηλαδή. <σχυ> σίγουρα είναι. Αν ξαφνικά βρισκόμουν χωρίς σύντροφο, με φίλους οι οποίοι έχουν... είναι φοιτητέ, ξέρω εγώ και έχουν και εκείνη φλού ωράριο και εμένα κάπου που δεν είχα να πληρώσω νίκη και δεν μένια, μένιαζε, δε μένιαζε, το πόσα λεφτά θα μπαίνανε δηλαδή μπορεί να το κάνω πάλι έτσι δεν ξέρω ναι, εγώ, προ... εγώ, προτιμώ το τωρινό μοντέλο όχι α, είναι α, καλύτερο απλά πολλές φορές μου λείπει αυτή η ενέργεια ναι, και εγώ το έχω σκεφτεί. Δεν λέω να. Μπορεί να μην το έκανα. Μάλλον σίγουρα δεν θα το έκανα για ένα τρίμηνο, για ένα χρόνο. Αλλά Κάποιε εβδομάδε. Έχω σκεφτεί, έχω κάνει μια σκέψη και έχω πει ότι θέλω να μπορώ να πάρω μια εβδομάδα διακοπέ, όχι από τη δουλειά. Από, αλλά, ο... από τη τον ζωή, υπόλοιπο κόσμο. <laughs> από τη ζωή. Και να μπορώ να δουλέψω ανεφόρον. Και θα σου πω γιατί. Για πες Αυτή τη σκέψη την έκανα. Και έχω και μια συνέντευξη του Jeff Bezos που λέγει κάτι αντίστοιχο. Την έκανα ε, μετά το τελευταίο Camping with Logic που κάναμε. Mm -hmm. Και έλεγα το εξή. πάμε μια φορά για camping το χρόνο, μια μέρα, όπου συζητάμε μια business. Ένα βράδυ. Ένα βράδυ. Ε, και συζητάμε μια business. Στην ουσία, είναι, είναι το μεγαλύτερο meeting που κάνουμε ποτέ, αν το σκεφτεί. Σε διάρκεια σίγουρα. Είναι, είναι ένα meeting που συσσαγωγικά είναι 24 ώρων. Παραπάνω. Και Α. παραπάνω. Σίγουρα μαζί με το ταξίδι και με όλα αυτά, είμαστε μόνο ναι. πάνω από 24 ώρε. Στην ουσία, επειδή δεν υπάρχουν περιορισμοί και είμαστε σε ένα σχετικό κλόβο Φαραντέι εκεί, δηλαδή είμαστε ένα Σάββατο που δεν θα έρθει κάποιο πελάτη να μα πει κάτι, δεν υπάρχουν τα σήματα εξωτερικά. Υπάρχει περισσότερη δημιουργικότητα, mm -hmm. περισσότερη ελευθερία. Δηλαδή θα σκεφτούμε πράγματα. Ε, θα πούμε: Ωραία, σκεφτούμε αυτό. Θα μπούμε μέσα να κάνουμε μια βουτιά. Θα βγούμε, θα συζητήσουμε για κάτι άλλο, θα επανέλθουμε. Και είναι και αυτό απαραίτητο. Και το συνειδητοποίησα μετά από αυτό και λέω: Ξέρετε, ναι, τα meetings πρέπει να είναι σπάνια, πρέπει να είναι μαζεμένα, αλλά υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει. Σίγουρα. Και εγώ θέλω να πάρω διακοπέ από την κανονική ζωή. Το έχω συνειδητοποιήσει. Θέλω να μπορώ να πάρω μία εβδομάδα που θα δουλέψω ανεφόρων Που το. Μπορεί, άμα μα γίνεται, να το συντονίσουμε, να το κάνουμε μαζί. Δεν ξέρω. Μπορεί οτιδήποτε. Αλλά θέλω να μπορεί το μυαλό μου να, να λειτουργήσει ανεφόρο. Είναι περίεργο γιατί αυτό σκεφτόμουν όχι ακριβώ για δουλειά απαραίτητα, αλλά το τετραήμερο που έκανα την πρωτοχρονιά χρονιά ήταν πραγματικά τετραήμερο. Φοιτητικό. Όχι φοιτητικό. Ήταν τετραήμερο. Πάω κάπου που δεν μπορώ να συναναστροφώ με κανέναν. Ναι. Όχι γιατί μου κάνουν κάτι άνθρωποι. άνθρωποι. Μ' αρέσουν, γαμάτα περνάω. Και... Αλλά δεν είχα άγχο. Πού θα πάω για ρεβενιόν. Με ποιου θα κάνω ρεβενιόν. Ναι. Ποιου θα πρέπει να δω από τι διάφορε προσκλήσει που μπορεί να είχα ή που μπορεί να έπρεπε να κάνω σε φίλου, σε γνωστού, σε συγγενεί, οτιδήποτε. Όλο αυτό το κομμάτι πολλέ φορέ χρειάζεται. Χρειάζεται, ρε παιδί μου, να, να σβήσει τελείω. Ναι. Το άγχο μου ήταν. Τι σάντιτ θα φάμε στην παραλία. Ναι. Τελικά. Κάθε μέρα διαφορετικό. Okay. Ε, πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ, παίρναμε μία μπαγκέτα ψωμί. Ναι. Ό,τι μα βάραγε σε, ξέρω εγώ, αλαντικά και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Έντρογα αλαντικά, παρότι είμαι Συκοπή, στη βάση. που κομμένα τα αλαντικά. Είμαι στη φάση που τα Ultra κόβω. Ultra processed food. Αλλά. Εντάξει, εκεί είπα, δεν θα ασχοληθώ ούτε με αυτό. Δεν με νοιάζει. Ναι. Τι διέτα θα κάνω, αν θα πιω, δεν θα πιω. Τι... Ηταν όλα χαλαρά. Ηταν ό,τι συνέβαινε. Mm. Μπάνιο. Ναι. Δεύτερο άγχο. Μη τυχόν και από τη συνεφιά χάσω μια μέρα και δεν κάνω. Δηλαδή, το, νομίζω το πιο μεγάλο, μεγάλο άγχο ήταν μια από τι μέρε που είχε συνεφιά. Ναι. Και είχα αγχωθεί Μη τυχόν και δεν πέσει στη θάλασσα και χάσει το σερί. Μι, μιλάμε για, για τέτοια. Προ... Ή, ήθελα Εγώ δέχομαι, προβλήματα. Ε. Το ήθελα να έχω τέτοια προβλήματα. ήθελα να έχω τέτοια προβλήματα. Το δέχομαι. Το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και θα μπορούσε. Είναι το ίδιο πράγμα και με το κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ. Για κάποιο λόγο, όλοι οι κοντινοί άνθρωποι είναι ότι ξέρει τι, Είμαι εκεί τώρα. Ναι. Θα μιλήσουμε, άμα χρειαστεί κάτι, τι κάνουμε και αυτά, αλλά είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είμαστε επικεντρωμένοι εκεί. Το έχουνε, με κοροϊδεύουν πριν και μετά. Ναι ναι, 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 ναι. Δεν έχω ναι, πρόβλημα ναι, ναι. με αυτό. Το περνάω καλά. Μια... Αλλά, αλλά υπάρχει μία μια επικέντρωση κάπου. Με αρκετό χρόνο. Έχει σημασία. Δεν είναι ότι ναι. είμαστε μισή ώρα εδώ επικεντρωμένοι. Είμαστε μία μέρα. Αυτό. Και... και δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί και οι διακοπέ μπορεί να πα σε, μια... σε ένα καινούργιο μέρο που δεν έχει ξαναπάει. Στα... Ε, δεν θα πα μια εκδρομή. Θα πρέπει να δει δύο μουσεία, θα πρέπει να δει ναι, ναι, δύο ναι. μέρη, ένα δάσο, ένα δεν ξέρω, πάρκο, οτιδήποτε. Αυτέ οι διακοπέ ήταν. Τίποτα. Σε ένα μέρο που ξέρω, σε παραλίε που έχω ξαναπάει. Ναι, 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 ναι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Φανταστικό, φανταστικό. Δηλαδή. Μπορεί να ήταν σε ένα βουνό για κάποιον άλλον. Δεν ήταν δηλαδή ότι. ξέρει ποια δεν είχε κούραση μου στο Λύκειο. Για πες. Μετά το σχολείο. Έβλεπα πάντα την ίδια ταινία. Τι είναι στην ίδια ταινία. Έβλεπα πάντα την ίδια ταινία. Δηλαδή την... καθόμασταν οι αδερφοί μετά το σχολείο και βλέπαμε την ίδια ταινία. Ποια ταινία. Ε, εντάξει, την αλλάζαμε μετά από ένα μήνα ή μετά από τρει μήνε. Α... Αλλά μπορεί να ήταν επί εβδομάδε ε, ή λίγε. Εβδομάδε η ίδια επι εβδομαδε η εβδομαδε η ιδια ταινια Τα βλέπαμε το scary movie. Ε, ή το 1 ή το 3, by the way. Και μετά το Πότε τρίο. το 2. 1, 3, 2. Το 4 δεν ήταν τόσο καλό. Ή θα βλέπαμε το Alexis Fair Detective. Ή μπορεί να βλέπαμε, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι, κάποια στιγμή νομίζω βλέπαμε το, το Spider-Man. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Και κάπου διαβάζω τελευταία ε, πόσο βοηθάει στο mood mm -hmm. το να ακούς την ίδια μουσική. Το οποίο εγώ το βάζω στην ίδια κατηγορία με το να βλέπεις την ίδια ταινία. Ναι, εντάξει, είναι Γιατί... Το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι μία ώρα, ένα χρονικό διάστημα, απολύτως προβλέψιμο. Που όλα θα σου πάνε όπως θα περιμένεις. Εγώ αυτό το έχω με το πρωινό. Τρώω κάθε μέρα, ναι. κάθε μέρα, κορνφλέξ με γάλα. Το δέχομαι. Τίποτα άλλο. Δεν σε αρέσει το κορνφλέξ. Μαζί σου. Mm. θέλω την μαλακιά το πρωινό. Ναι, εγώ κάνω σου. κάτι άλλο. Φοράω κάθε μέρα τα ίδια ρούχα. Θέλω να βγω εκεί, αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμο. Δεν το κάνω πάντα. Το κάνω τα τελευταία. Το έχω κάνει στο παρελθόν, το ξανακάνω τώρα. Επίση το κάνω εργάσιμες μέρε μόνο. Mm -hmm. Και το πρωί. Ε, κάθε μέρα τα ίδια ρούχα. Είναι ωραίο αυτό να με σκέφτεσαι. Ε, εμένα. Κάποιο κορυδεύει, α πει, δεν με νοιάζει. Ε, εμένα, όταν είμαι πιεσμένο, μου πέφτει βαρύ. Μου πέφτει βάρη. <συσίλια> τι να κάνω. Δηλαδή, δεν μου πέφτει βάρη δηλαδή, μόνο και με το που το φτιάχνω αυτό, η μέρα μου, αλλά είναι μια <συσίλια> λίστα με 10 μικρά πράγματα που μόλι τα βγάλω, έχω ένα σημαντικό μπλοκ ξυνιάσματο μέσα σε μια καθημερινότητα η οποία έχει άγνωστα. Αυτό. Είναι πολλά. Όπω είναι το τι θα φάμε το μεσημέρι. Ω μέρο μα στο γραφείο, τρώμε το ίδιο Αυτό έχει αργήσει και με ξενερώνει Διατροφικά, ρε παιδί μου, κατά Επειδή... κύριο λόγο. Αυτό είναι καλά. Με έχει πιάσει τώρα μια μανία ότι προσπαθώ να. Τι θε να βάλει στη διατροφή. Όχι, θα ήθελα πιο πολύ να έχω φαγητό που έχω μαγειρέψει εγώ. Θέλω να. Ά, ψητό τρώμε, φίλε. Μειώσω... Θέλω να μειώσω λίγο την εξάρτησή μου σε έτοιμο φαγητό. Σε delivery. Α, αυτό είναι άλλο όμω. Σε delivery, ναι. Αλλά έστω, ήταν... έστω ό, ότι ήταν έτοιμο φαγητό. Αν ήμουν μόνο μου, μπορεί να μαγείρευα κάθε μέρα το δύο πράγμα. Μέσα στην καραντίνα, οι φορέ τι οποίε μαγείρευα την εβδομάδα έτρωγα ο μελεταρίζει το βράδυ, τότε είχα φούρνο μικροκυμάτων στο σπίτι. Οπότε έμπαινε ρύζι φούρνο μικροκυμάτων, εγώ πήγαινα και κούμπο να πουσάψει και βάρη, ναι. και μετά ο μελέτα. Αυτό μέσα στην εβδομάδα πρέπει να ήταν πέντε βράδια από τα εφτά. Και το δέχομαι. Κοίτα, γενικά για μένα το πρωινό και το βραδινό είναι τα γεύματα που αυστηρά θέλω να έχω συγκεκριμένα. Δηλαδή, Άμα δεν βγω ή δεν μπορώ να βγούμε με φίλου ή οτιδήποτε άλλο το βράδυ. Το βράδυ είναι κατά πάσα πιθανότητα γιαούρτι με κάτι. Ναι. Που προσπαθώ να σταθεροποιήσω και το κάτι, τι θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Και, εγώ... και το πρωί or με μεγάλα. Τώρα θα καθίσω να κάνω. Θέλω να καθίσω να δω τι ποσοστό πρέπει να βάζω από γιαούρτι, από ε, πασατέμπος που βάζω. Τα πέντε τέλεια, by the way. Ε, Ξυλοκάρπη και αυτά για να βγει καλό πρωτεϊνικά και παρά και αυτά το γιαούρτι. Αυτή την περίοδο πατάω ένα σκουπί πρωτεϊνι μέσα. Ε, ε, δεν δηλαδή, βάζει. Ε, δεν το έχω κάνει ακόμα. Δεν είμαι εκεί. Ή, είναι επεξεργασμένο, είναι διάφορα, αλλά <σχωσί> βλέπει διάφορα πάνω σου. Είσαι φουσκώσει λίγο, έχει γίνει λίγο σαν κορά, αλλά εντάξει. Δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι από αυτό. Νομίζω ότι η γυμναστική στο κάνει αυτό. Αυτό απλά βοηθάει και αυξάνει την ε, σαν... ε, ναι, δεν στο σημείο που η γυμναστική μου έχει φτάσει σε ένα σημείο που από μόνη τη δεν μπορεί να πάει από βήμα και πρέπει να μπει και η διατροφή. Ναι. Και μάλιστα με συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω πράγμα. by default είναι η διατροφή. Ότι βοηθάει, βοηθάει. Απλά μπορεί να βοηθάει σε ένα ξέρω εγώ, 5-10%. Δεν νομίζω δηλαδή ότι άμα συνεχίσω ακριβώ την ίδια γυμναστική αύριο και κόψω την πρωτενη, α πούμε για παράδειγμα. Ενώ το, τα σκούπ. Γιατί πρωτενη τρώω full τρώω κρέα προ κοτόπουλο και τέτοια. Ενώ δεν μου αρέσει όχι για διατροφικά. Δεν νομίζω ότι θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Απλά είναι ένα εύκολο γεύμα. Απλά δεν θα βάζω την πρωτεΐνη. Ναι, δεν δε δε χάνει κάτι. Είναι, οκ. Okay. Εσύ πώ πρέπει να παίρνει 80 γραμμάρια τη μέρα, φαντάζομαι. Δεν έχω κάτι ποτέ να το μετρήσω. Ε... Στην ουσία, εσύ είσαι δύο φιλέτα κοτόπουλο. Νομίζω την ημέρα. Το φιλέτο είναι 200 γραμμάρια, α πούμε. Νομίζω το. Ή, ή, τα 200 γραμμάρια, νομίζω. Όχι, ρε. Τα 200... Το πόσο. Ενώ τι βάρο φιλέτο εννοεί. Δύο φιλέτα κοτόπουλο. Μια, μία μία μερι... δύο μερίδε φιλέτο κοτόπουλο. Άρα Αυτά... μισό κιλό πες. Και στο μισό κιλό πες. Ναι, στο, 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 μισό, στο μισό κιλό έχει, νομίζω, έχει 100 γραμμάρια πρωτενη. Οκ. Okay. Ναι, μπορεί, μπορεί. Πολύ πιθανό. Ναι, άρα πρακτικά δεν χρειάζεται. Ναι. Νομίζω. Τέλο πάντων, δεν ξέρω. Ρώτα εκεί το, το γυμναστή σου. Υπάρχουν, νομίζω υπάρχει αυτοί που σου λένε ότι πρέπει να παίρνει τουλάχιστον νομίζω, τα κιλά σου. Mm είπα. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε ότι πρέπει να παίρνει μια μισή φορά τα κιλά σου. Όχι, ρε φίλε, δεν είσαι εκεί. Και υπάρχουν και άλλοι δεν που σου λένε ότι πρέπει να παίρνει δύο φορέ τα κιλά σου. Δεν είσαι εκεί. Δεν είσαι εκεί. Σε γραμμάρια πρωτεΐνη. Δεν είσαι εκεί. Δεν ασχολούμαι. Εγώ με κάτω και από το εσύ, άντε να είσαι ρε παιδί μου να παίρνει 100 γραμμάρια την ημέρα. Μ' αρέσει που μιλάμε. Αυτό που λέμε και στο επεισόδιο Η ευκολία με την οποία μιλάμε εμεί για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε είναι Πασικά, τρομερή. Η σωστή απλάκα ήταν. Η, η δυσκολία με την οποία μιλούσε ο Μάριο ναι. είναι Αντιδιαμετρ ακριβ, αντιδιαμετρικά αντίθετη από την ευκολία με την οποία ξεστομίζουμε μαλακίε εμεί. Ναι. Αυτό νομίζω ήταν να ναι. η, η, πιο συγκεκριμένη μορφή τη ε, συμπεράσματο τη κουβέντα αυτή. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Okay. Και ούτε ενώ ο καθένα διαδρομή θα κάνει αυτό που για εκείνον δουλεύει καλύτερα. Γιατί έχω ρίξει και πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Όχι, ρε, πού δεν υπάρχει. Ε, κάποτε υπήρχε λίγο λογική ότι υπάρχουν κάποιε διαδροφέ αλλά. Είναι πολύ απλό. Πάρε δύο διαφορετικού λαού. Του Εσκιμώου ναι. Και του Ινδού που τρώνε την Τζέιν διατροφή ε, παραδοσιακά, που είναι vegan, ε, πάρα πολύ ανεπεξέργαστοι. Είναι δύο διαφορετικέ κουλτούρε που οι μεν τρώνε σχεδόν μόνο φώκε και οι άλλοι τρώνε αυστηρά vegan. Και είναι και οι δύο πολιτισμοί οι οποίοι διαγωνίζονται στο πέρα του χρόνου. είναι, πάρα, είναι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Απλά για του περισσότερου δυτικού ανθρώπου, είναι μια πανφάγα διατροφή. Οι περισσότεροι επίση από όσου είμαστε νότιοι έχουν, γιατί βγάζω εμένα που δεν έχω, δυσανεξία στη λακτόζη. Έχει πολλοί κόσμο συνειδητοποιώ δυσανεξία ναι. στη λακτόζη. Ναι. Είναι η, νομίζω η ανοχή στη λακτόζη είναι μετάλλαξη που έχουν οι Ακραίο. Ναι. Θα το ψάξουμε. Ναι. Ε, οπότε ναι, είναι, είναι μεγάλο το ποσό. Τέλο πάντων, υπάρχουν διαφορέ, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κοιλιοκάκι και απλά δεν μπορούν να φάνε γλουτέν. Δεν... Υπάρχει μια τάση στο gluten free που δεν έχω άποψη, δεν ξέρω πού βασίζεται και τελικά ποιου άνθρωπου πειράζει, ποιου όχι, εγώ τη λατρεύω. Δηλαδή, εγώ θέλω το ψωμί να είναι λάστιχο, να, να μην κόβεται με τίποτα. Θέλω. Είναι είναι ωραίο. Ναι. Όταν και το ζέα. Ε, γιατί έχει, φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρουσα γεύση αλλά αν με ρωτήσει, γενικά εγώ θέλω μοναστηριακό, ψωμί γερμανικό να το, να το τραβάω και να, ναι, να, να, να μην φεύγει με τίποτα ναι, τίποτα να, δεν θέλω να βλέπω ψίχουλο κάτω με τίποτα γλουτενάτο φουλ πίσω υπάρχει μια ασθένεια που λέγεται κοιλιοκάκη okay. που Απλά, άμα φάσουν λουτέν, ναι, αρχίζουν με τι, αρχίζουν. Α, είναι τόσο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι, δηλαδή okay, okay. είναι, είναι, δυσανεξία hardcore αυτή. Γι' αυτό έχει και όνομα ένα ασθενεια. Anyway. Πίσω στο long stretched time, στους, στις, στις μακροσκελεί διακοπέ και το χρόνο που χρειάζεται για να γίνει κάτι. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι φορέ που για να πετύχει το στόχο σου, όποιο και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι Ξεκούραση μπορεί να είναι δημιουργία. Θέλεις μακράς διαρκείας και αδιάκοπα χρονικά διαστήματα. Mm -hmm. Και όταν λέω αυτές τις μακράς διαρκείας, ενώ μέρες. Θέλω κάποια στιγμή, όταν έρθει η ώρα να κάνουμε ένα προϊόν και θα είμαστε σε ένα πιο ασφαλές σημείο, σε ένα εταιρεία που μπορούμε να εξαφανιστούμε κάποιες μέρες, θέλω να το κάνω. Θέλω κάποια στιγμή, μία εβδομάδα, Πέντε μέρες, να πούμε ότι ξέρεις τι, δεν ξέρω, κλεινόμαστε σε ένα σπίτι και δουλεύουμε. Ωραίο θα είναι ναι. αυτό. Ας το κάνουμε μία φορά τα τρία χρόνια. Δεν με νοιάζει. Είναι, είναι ωραίο να το... Ωραίο. Τέτοιο, γιατί έχουμε και άλλες ζωές παρά έξω και σίγουρα το προτιμάμε και μας αρέσει. Αλλά θεωρώ ότι μία φορά τα τρία χρόνια μπορεί να γίνει. Εύκολο μπορεί να γίνει. Ναι. Μία εβδομάδα, ένα σπίτι... Δουλειά, φαγητό, σκέψη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε ναι. να το αυτό. Ναι. Δεν είναι κακό. Mm -mm. Το ξέρω. Ουσάρια. Είναι, είναι αντίστοιχο με τι διακοπέ όμω. Δηλαδή είναι μερικέ φορέ που. Ρε φίλε, ναι, μπορεί να είσαι δημιουργικό μέσα σε 8 ώρε και είναι αρκετέ οι 8 ώρε. Όμω, είναι μερικέ φορέ που όταν θε να καινοτομήσει πραγματικά. Θέλει λίγο να. ένα. Ωραίο πράγμα το οποίο ακούω κι εγώ τώρα το podcast που ακούς και εσύ για το... Με τον Rick Rubin. Με τον Rick Rubin και τον Andrew Huberman. Mm -hmm. Και κάπου συζητάνε για, το... για την δημιουργικότητα Μα, σε διάφορα σημεία mm -hmm. αλλά ένα κομμάτι που αν θυμάμαι καλά λέει είναι ότι του αρέσει να αφήνει το μυαλό του ελεύθερο να τριγυρίζει mm -hmm. αν το μεταφράζει mm -hmm. σωστά. <clears throat> ε, δηλαδή να... να μην έχεις... Πάντα συγκεκριμένα πράγματα να κάνει, αλλά να είναι λίγο το. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή να είναι λίγο πιο φιλοσοφικό εκείνο το, το σημείο, ναι. ώστε να σε βοηθήσει λίγο να ξεμπλοκάρει, γιατί πολλέ φορέ μπλοκάρει είτε από την καθημερινότητα, είτε από την κούραση. Είτε Εννοείται. Από... Και από τα δύο. Δεν... Στριμώχνει το πράγμα. Δεν είναι πάντα ε, το ίδιο ευέλικτο και άνετο. Ε, θεωρώ ότι μέχρι στιγμή η καλύτερη και πιο καινοτόμα ιδέα που είχαμε σαν ιδέα είναι το Σόρτσλερ. Εκ το αποτελέσματο σίγουρα. Ναι, σαν ιδέα, σίγουρα. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο που πολλά από τα πράγματα που σκεφτήκαμε τα σκεφτήκαμε σαν φοιτητέ. Που, που είχαμε λιγότερε έννοιε, ήμασταν γιολό. Που, ναι, δηλαδή είναι πολλά πράγματα τα οποία. Άμα τα σκεφτεί τώρα, είναι. λες, τι, τι μαλακία είναι αυτό. Αλλά όλα παίξαν ένα ρόλο. Καταρχά, θυμάμαι Λοιπόν, θα, θα, δώσω και credits τώρα, πώς κάνει. Μ' αρέσει. Λοιπόν, θυμάμαι πώς ε, έσκασε με το Σόρσλερ πρώτη φορά. Ε, είμαι πάνωρμο στο ξεχικό. Ναι. Και μου στέλνει δεν θυμάμαι πώ ήταν στο επόμενο. Αλλά είχαμε ένα συμβιτή, το Γιώργο, ο οποίο είχε μπει με 10% στη σχολή και για κάποιο λόγο τον είχα γράψει 10% εγώ στο κινητό μου. Οπότε δεν ξέρω. Ο, ο Γιώργος 10%. Ναι, ο Γιώργο 10%. Οπότε δεν θυμάμαι πώ είχε προκύψει. Και μου στέλνει στο Facebook. Να σου πω, μου λέει, μπορεί να μου στείλει κάτι. Ήταν κάτι σε, Πασκάλι ήθελα. Και ψάχνω να βρω ένα online σύνταξη highlighter για Πασκάλ, να του στείλω ένα paste bin. Και δεν υπηρχε mm -hmm. Και φτιάχνω εκείνη τη στιγμή εγώ μια σελίδα που έβαζα Πασκάλ κώδικα ναι. που γινόταν σύνταξη highlighting γιατί είχα βρει ένα σύνταξη highlighter για Πασκάλ αλλά δεν το χρησιμοποιούσαν οι άλλοι. Οπότε το στέλνα από εκεί. Α, εννοείς ότι τα site που είχε βρει δεν είχαν υποστηρίξει ναι, για Πασκάλ. Ναι, okay. Αλλά βρήκα μια βιβλιοθήκη που είχε. Οπότε φτιάχνω εγώ ένα site όπου βάζω το Πασκάλ τέτοιο. Και... Code mirror ήταν αυτό ή όχι. Όχι, όχι, τι κάνω. Πριν, έκανα, mirror, πριν okay. το Code mirror. Μετά. Εντάξει, το κρατάμε αυτό. Το λέω στο μανούσι αφού του γυρίζω μου, και λέει Α, γιατί το βάζω να τρέχει και κώδικα. Ακραίο. Χωρί λόγο, με στα αφιθέατρα. Α, ωραία να το κάνουμε. Μετά, Skype Meet τον Διονύ και λέει: Πρέπει να κάνετε μια εργασία για το web seminar. Α, ωραία να κάνουμε αυτό, να το τρέχει κώδικα να το κάνουμε με εργασία. Ναι, χαρά. Μετά, έρχεσαι εσύ μια μέρα να δείξει το Teach Tracker στη βιβλιοθήκη. Αυτό είναι βιβλίσμα. πολύ αργά. Αυτά Ενώ, λέμε, είναι fast forward. Εσύ, εσύ, τώρα το λες fast forward, αλλά μιλάμε για τρει-τέσσερι εβδομάδε μετά. Είναι τόσο Είναι, τόσο είναι συμπνομένα. πολύ σύντομα όλα okay. αυτά. Και σκάσει και, και συζητάμε και λέμε, Α, Μπορεί να έχει μια Android εφαρμογή αυτό, να τρέχει κώδικα στο Android. Τι λόγο έχει. Κανένα, κανένα. πράγμα. Πραγματικά, πραγματικά, κανένα α, λόγο. ωραία. Α το κάνουμε. Why the fuck not. Και μετά το Android μπορεί να μην έφερε πελάτε, έφερε όμω κίνηση πολύ. Είχαμε πολλά sign-ups από το Android. Γιατί ήταν μια πλατφόρμα, ήταν ένα. Ένα market. Ένα market. Δηλαδή με σημερινού όρου. Είναι marketing budget το Android App για το Sourceler που είχαμε το οποίο κάποια στιγμή τα αφήσαμε. Πω, πω, επικό ήταν. Ναι, αλλά αυτά ήταν ιδέε τι οποίε εν μεταξύ τι υλοποιούσαμε και γρήγορα. Που είναι κάτι, είναι κάτι το οποίο λέγαμε πριν. Δεν πρέπει να μα αργεί. Δεν δε, πρέπει να, να χάσουμε δε, δεν παίζανε. Ήταν πιο γρήγορο στο μυαλό μα τουλάχιστον. ίσως όχι στην πράξη, αλλά ήταν πιο γρήγορο να υλοποιήσουμε κάτι παρά να το Κοίταξε, πολλά πράγματα το ήταν προηγράψτε. Αντάρτικα. Δηλαδή, α, δεν θα βάλουμε terms of service. Ε, τα χρήματα στο PayPal λέγαμε Ωραία, θα έρθει πρώτα η πληρωμή και μετά θα ανοίξουμε εταιρεία. Κάναμε πολλά τέτοια. Ε, οπότε. Είχαμε, είχαμε πολύ τέτοιο Αντάρτικο. Αφού θυμάμαι, ρε, τα... ήταν πιο πιθανό να ανοίξει κάποιο ένα request παρά είσαι. Δηλαδή... Ναι, 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 ναι. Όχι για αλεκτικά ή για ναι. τέτοια. Τύπου, Α, σκέφτηκα ότι μάλλον είναι καλή ιδέα να κάνουμε αυτό το πράγμα ναι. στου web servers. Να είναι ένα pull Πρόσεξε. <laughs> θέλω να είναι η ζωή μου έτσι. Όχι. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο η ζωή μου τώρα, γιατί κάνω πολλά. Αλλά θέλω μία εβδομάδα κάθε κάμπος να είναι έτσι. Ή κανένα ναι. μήνα. Δηλαδή, αυτό. Α, πραγματικά είναι από τα πράγματα που μου λείπουν αυτό. Ναι. Δε, δε, δεν το έχω ξαναβρει αυτό. Εγώ λέω ότι μπορούμε να το οργανώσουμε. Να είναι. να έχουμε. Μία εβδομάδα τα δύο χρόνια. Μία εβδομάδα το χρόνο. Μία εβδομάδα τα τρία χρόνια. Θα τη λέμε Sorcerer Week. Ναι, 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 ναι. ναι. Αυστηρά. Αυστηρά. Και λειτουργούμε με αυτού του όρου. Δηλαδή είναι. Δεν ξέρω. Δεν πάμε γυμναστήριο μία εβδομάδα. Κλεινόμαστε σε ένα σπίτι στην εξοχή. Πάμε στη χείο, στον πάνελ μου. Δεν ξέρω. Οτιδήποτε. Ή ξέρω εγώ γραφείο δεκάωρα. Κάτι. Δεν ξέρω. Γιατί και το γραφείο μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο είναι. Αν και βρήκαμε ένα μικρό φίλο σήμερα το πρωί. το μυκή. ναι. όχι μέσα στο γραφείο, αλλά στο υπόγειο τη πολυκατοικία. Ήταν πολύ ωραία φάση. Στα πρέμβηση. Στα Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Το ότι κυπώ. Ρε φίλε, δεν έχω ξανά αντιποδίκη στην Αθήνα. Τι λε, το καλοκαίρι δεν είχαν βγει όλα έξω. που είχαν βγει όλα τα ρούρια. Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, ρε. Εδώ δίπλα στην, στην ρε. Είχε βγει όλη Disney. Με, με τι πλημμύρε. Δεν θυμάμαι πότε. Όχι, πιο πριν, νομίζω. Η, η δηλαδή, στοιχείο. Έχω δει πολλά ποντιμπίκια. Όντω. Ε, ναι, χώρα, έχει χωράφι δίπλα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, το σπίτι είναι, ρε, παιδί δηλαδή, μου, σε, σε περιβόλη. Έχει ναι. περιβόλη. Δεν σου λέω ότι έρχονται και κάνουν παρέα μαζί μα, ρε, παιδί δηλαδή, μου, αλλά τα, τα βλέπεις, βλέπει. Δεν ήταν κάτι το οποίο σε θέαμε, είχα δει πρώτη φορά ζήμη. Ναι. Σε πολυκατοικία δεν το έχω ξαναδεί. Ναι. Ε, όχι, εγώ στην Αθήνα δεν θυμάμαι να έχω δει ρεγαμότα. Κάπου είδα τελευταία, δεν θυμάμαι, μα ήταν Αθήνα Λονδίνο. Ε, Λονδίνο έχει μπόλικο. Και, και Μετροπαρίσι εκεί πέρα έχει. Χαμό. Είναι η φίλη μα ε, στα ζώα, Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Schler Week είναι απαραίτητο να καθαριωθεί και αυτό. Εύκολα. Εύκολα. Ε, γιατί θέλει δημιουργικότητα αυτό, θέλει αυτή την ελευθερία που δεν παίζει τίποτα ε, εκεί μέσα. Μ μου είχε λείψει πάρα πολύ. Πάρα Εντάξει, πολύ. δηλαδή, θα το κάνουμε. Και... Δεν χρειάζεται να μα λείπει τόσο. Το φροντίζουμε να μην Δηλαδή, υπήρχαν φορέ που ξυπνούσα το βράδυ από άγχο. Που mm. ήταν οι φορέ που εκεί πέρα έπρεπε να καταλάβω το... mm. την εξάντληση, mm. τον burnout, όπω εσύ πέστε. Αλλά υπήρχαν και φορέ που ξυπνούσα, ρε παιδί μου, μέσα στην όρεξη. Δηλαδή, ξυπνούσαμε mm. στο βράδυ και έλεγα: Ωρε φίλε, έχω 10 ράδε κώδικα που μου ήρθαν τώρα να τι γράψω. Ναι. Mm. Ούτε αυτό είναι οκ. Okay. Δεν λέω να κάνει αυτό, αλλά. μου έχει λείψει λίγο. Ναι. Mm. Mm. Μπορεί... Mm. Δεν παθαίνει κάτι. Όχι, δεν παθαίνει. σω είναι καλό. Απ' την άλλη να πω και τι είναι καλό, δηλαδή σκέψου πώ κάνει γυμναστική. Η γυμναστική δεν είναι συνέχεια το ίδιο πράγμα. Mm -hmm. Έχει κύκλου. Εντάξει, και είναι φορά που θα κάνει κάρδιο, είναι φορά που θα κάνει βάρη upper body, mm -hmm. βάρη core, βάρη πόδια. Έχει Πολύ καλό. θα κάνει hit. Θα κάνεις... Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά modes για το σώμα σου. Το ίδιο υπάρχει για τον εγκέφαλο. Mm -hmm. Δεν γίνει να πει ότι ένα είναι το mode και είναι 8 ώρε. Ε, Δευτέρα με Παρασκευή Και όλα τα υπόλοιπα τίποτα Συν 20 ημέρες Το χρόνο διακοπές Αυτό είναι ένα δικαίωμα Είναι εκεί για να προστατέψει Εντάξει, αυτός ο, ο ρόλος αυτόν Είναι εκεί για να προστατέψει Από εκεί και πέρα Όταν θες να δουλέψεις δημιουργικά Και όταν λέμε δημιουργικά εννοούμε Να το γαμήσεις εντελώς Δηλαδή να να, να, φύγεις να εκτός, να, να φ, να φύγεις εκτός πρέπει να βγεις εκτός και από αυτά. Ισχύει, ισχύει, όχι είναι απαραίτητο. Απαραίτητο. Ναι. Οπότε το κάνουμε και αυτό. Τώρα, αποφασίστηκε μέσα στο podcast. Έτσι είναι κάποια Σάββατα. Δηλαδή, τα Σάββατα δεν σκίζομαι σε δουλειά που καμιά φορά έρχομαι γραφείο. Αλλά ρε φίλε, ότι κάνω πράγματα λίγο πιο. Αφήνω τον εαυτό μου, ρε παιδί μου. ή κλείνω πράγματα τα οποία με απασχολούν. Δηλαδή, είναι πιο πολύ ένα φίλερ. Δεν σου λέω ότι δουλεύω άλλο 20% επειδή <κυκλή> έρχομαι <από το κυκλή> πω, εγώ κάθισα και έκανα κάποια πράγματα Άσχετα, είχα... ήθελα να δουλέψω λίγο, να ασχοληθώ λίγο με οικονομικά, με τα οικονομικά τη εταιρεία, με τα προσωπικά μου οικονομικά, με διάφορα πράγματα. Και, αλλά ήθελα να, και να πειραματιστώ, να κάνω κάποια σενάρια, κάποια. ήταν λίγο δημιουργικό στο μυαλό μου. Ξέρετε, την Κυριακή το πρωί δεν κανόνισα κανένα καφέ, δεν ήθελα, κάθισα λίγο στον υπολογιστή. Δεν είναι πολύ, Μπορεί να ήταν μία, να ήταν δύο ώρε. Αυτό, το χαλαρό. Και μουνά. Apple numbers, γιατί <σταίνεται> 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 <και> τέτοιο είμαι. Όπου, όπου, ήταν ναι. Και χαρτί. Okay. Και πέρασα πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Δι... Προφανώ δεν μπορώ να περνάω ωραία γενικά σε ξελόφιλα. Χρειάζονται Αλλά... όλα, όλα, Αλλά ήταν μια σκέψη που είχα και μου τρώγει το μυαλό. Και το έκανα. Στο επόμενο λοιπόν. Ναι. Και αντίστοιχα και σε επόμενε διακοπέ, κάποια στιγμή θα τι πάρω το Φλεβάρι, λογικά. Ναι, πάρω ναι, μια εβδομάδα ναι. το Φλεβάρι να ξελαμπικάρω. Να... Αλλά μάλλον θα το κάνω όχι προ το τέλο, να μην χρειάζεται να κάνω πληρωμέ. Να το λέγαμε. Τέλο Φλεβάρι, τους ή άλλω θα είμαστε Βερολίνο. Βεβαίω. Άρα δεν γίνεται εντάξει. Τέλο Φλεβάρι, Βερολίνο. Χαμό. More to come soon. Και ε, ε, έχουμε ανακοινώσει το Docker Meetup. Ναι, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Βεβαίω. docker.gr slash 2324 slash 3. Για πρώτη φορά στο Impact Hub, Impact Hub. Athens. Θα μιλήσουμε για Postgres και Docker, πώς κάνεις πώς backups, fault tolerance, point-in-time recovery. Και γενικά ε, stateful services yeah. σε containers. Σε containers, ναι. Αυτό. Πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε και προτάσεις. Ναι, τα προτείνω. Ένα άλλο πράγμα, αφού του κάθεσα λοιπόν και χάζεψα λίγο με τα οικονομικά, την Κυριακή, Κυριακή ούτε καν Σάββατο, ε, μετά... Κυριακές είναι καλύτερες. Ναι. Ωραία ήταν, ήταν πολύ χαλαρό και ωραίο και επειδή είχαμε συμμαζέψει και το γραφείο πριν, ήταν... το τράβαγε πάρα πολύ ωραία. πότε μετά κάθεσα PlayStation και έπαιξα. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης, μου έχει φέρει ένα παιχνίδι που λέγεται Stray, όπω είναι το αδέσποτο στα ελληνικά. Mm -hmm. Είναι ένα indie game που είναι μια γάτα σε ένα cyberpunk σκηνικό. Πόσο έφερε παιχνίδι indie? Σου έδωσε κωδικό για να το κατεβάσει. Όχι, είναι... απλά δεν είναι από μεγάλη. Είναι... δεν είναι από μεγάλη εταιρεία, ρε παιδί μου. Είναι φυσικό, φυσικά. Νομίζω ότι πλέον σε φυσικά βγαίνουν πάρα πολύ λίγα παιχνίδια. Ναι, δεν δεν έχει δεν ασχοληθεί πάρα ε, πολύ. Εμένα μου αρέσει. Το Μόνο το για πολύ λόγο. Πολύ μεγάλα, α πούμε. Και οπότε λέγεται Stray και έχει μια γάτα σε ένα cyberpunk σκηνικό. Που και καλά χάνεται με την παρέα τη και αρχίζει μετά να ξαναβρει τη φάση τη. Και ήταν φοβερό, έχουμε και το Μπέπε, μια γάτα στο σπίτι που μόλι έβλεπε τι τη κινήσει τηλεόραση και πάει έτσι. Ρε. Ναι, γούστα, γούστα. Είχε πάθει πλάκα. Αυτό. Ωραίο παιχνίδι. Πολύ, η για Κυριακή ήταν. Το άνοιξε το, το εκείνη τη μέρα, δεν είχα ξαναπέξει. Και ήταν. Για Κυριακή ότι καλύτερο. Θα συνεχίσω λοιπόν και εγώ το, ε, τα παιχνίδια. Ναι. Ε, αυτό το συγκεκριμένο νομίζω υπάρχει σε διάφορε πλατφόρμε. Εγώ mm -hmm. το έχω στο PlayStation. Βασικά το πήρα στο. Επειδή ήταν στο PlayStation Plus τον προηγούμενο μήνα, του Δεκέμβρη, το αν δεν κάνω λάθο. Ah, okay. Το οποίο λέγεται Power Wars Simulator. Αν το πήρα και εγώ. Είναι απλά σου δίνει πράγματα τα οποία είναι βρώμικα, σου δίνει ένα τέτοιο ένα πιεστικό ναι. και απλά πρέπει να το καθαρίσεις. Είναι τόσο Έλειο. απλό, τίποτα πιο αυτό Άμα θέλεις απλά να κάνεις κάτι που το κεφάλι σου να ηρεμήσει, είναι φανταστικό. Το κάνω κάποια βράδια, το κάνω κάποιες φορές που στρεσάρομαι. Καθόμαστε με φίλους. Έχω παίξει και εγώ σπίτι σου έπαιξε και μετά πήγε το κατέβασα, ξέρ... μόλις γύρισα. Με φίλου και παίζουν και βλέπουν οι άλλοι. Ναι, δηλαδή, είναι Ναι, Μαγεύτηκα. Γαμάει. Το προτείνω. Αν κάποιο δεν έχει PlayStation Plus ε, ε, και δεν έχει κατηβάσει, εννοείται. Νομίζω είναι ευθυνότυπο. Τέλο δεν ξέρω πώ έχει, αλλά είναι ευθυνό νομίζω. Και υπάρχει σε διάφορε πλατφόρμε, οπότε mm -hmm. το προτείνω. Και αυτό. Χαζεύει, ηρεμεί. Εμένα με πιάνει ψυχαναγκασμό, βέβαια, να καθαρίσει όλο το Ναι, όλο, όλο και η πινακίδα κάτω, η τσαλακωμένη, όλα. Αλλά άμα σκεφτεί ότι ο ψυχαναγκασμό σου πάει και εντοπίζεται σε ένα παιχνίδι, νομίζω ότι βοηθάει ναι. στο να τον βγάλει από φορέ. σοβαρά. Τέλεια. Ε, οπότε αυτό. S05 ή 11. Σωστά. Το 11ο επεισόδιο ε, τη σεζόν έχουμε μείνει πίσω φέτο σχετικά. Μάλλον. Είμαστε όμω λίγο πιο consistent. Είμαστε πιο μπροστά από πέρσι, νομίζω. Ή όχι. Δεν ξέρω, αλλά είμαστε πιο consistent από πέρσι. Σίγουρα, μόνο ένα. Εντάξει, χάσαμε το πρωτοχρονιάτικο ε, ναι, 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 που ξεκουραστήκαμε, αλλά τώρα νομίζω πάμε. Ναι, μόνο, εντάξει, είναι το mid-season break, όπω λέγεται στι σειρέ. Πολύ ωραίο. Ε, αυτά. Τέλεια. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.